Παγκόσμιο αδερφή τη. Ναι. Μια παγκόσμια αδερφή τη. Η οποία αδερφή τη ήταν πάντα μαζί στι διάφορε δράσει που έκανε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δεξί τη χέρι. Και ακόμα και τώρα συνεχίζει να την υποστηρίζει. Αδερφή τη, τι θα κάνει. Καλά, λογικό είναι να συνεχίσει να την υποστηρίζει. Τι θα πει. Μέσα. Όχι, βέβαια. Γιατί πήρε τι σακούλε με το μαύρο χρήμα. Ενώ ότι η ίδια η. Μαζί τα φάγαμε, θα έλεγε κάποια άλλη πολιτική ψυχή. Πάμε παρακαλώ πολύ. Είμαστε σαν αναμονή και θα υπάρχει λίγο ένα δελτίο τύπου. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και για την διαφορετικότητά σας. Ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε λίγο υπομονή. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Ποια κατανόηση? Ναι, βέβαια, δεν είπε τίποτα ωστόσο. Ο δικηγόρος της, ο κύριος Δημητρακόπουλος, χθες βράδυ εξέδωσε μία ανακοίνωση για λογαριασμό της. Να τη διαβάσουμε, δεν είναι μεγάλη. Καλά, πέρα στα δύο σημεία τώρα. Ανάλυσα τον ακούσαμε. Για την αδερφή της. Είπε λοιπόν ότι ζούμε ως οικογένεια μια πρωτόγνωρη και ως δυνηρή κατάσταση, διαβάζοντας από τα μέσα ενημέρωσης τις κατηγορίες που αποδίδονται στην αδελφή μου. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση επί των κατηγοριών ακόμα από τους δικηγόρους που χειρίζονται την υπόθεση στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, λέει, γνωρίζοντας το ήθος και την προσωπικότητα της αδελφής μου, αδυνατό να πιστέψω ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι κατηγορίες και οι προθέσεις που τις αποδίδονται. Μάλιστα. Εντάξει, και κάτι τρέχει στα γη. Μα τι να πει. Μα τι να πει. Μα τι άλλο να πει. Αυτό σου λέω. Τι δηλαδή, τι θες να πει εσύ, Χάρα. Πάντως έχει και τους ανούσιο. Πάντως θα πούμε ότι έχει και τους υποστηρικτές της η κυρία Καϊλή. Υπάρχουν και υποστηρικτές της, οι οποίοι λένε ότι η Καϊλή, όχι, ότι η Καϊλή λέει, τουλάχιστον δεν έκλεψε, λέει, δεν πήρε λεφτά από τα ελληνικά ταμεία. Τους τα δώσανε οι ξένοι, λέει. Είναι η μοναδική πολιτικός, έτσι, μπράβο. Καλό και αυτό, ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραία υπερασπιστική γραμμή. Λέει από την Ελλάδα, τα πήρε. Από τους ξένους τα πήρε. Πολύ έξυπνο. Και καθίστε να δούμε και σε λίγο, υπάρχει κυκλοφορεί και μια φωτογραφία. Πολύ έξυπνο. Η οποία έχει γίνει viral, θα ψάξουμε να τη βρούμε σε λίγο. Αυτό λένε. Πάμε τώρα να δούμε. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Ξαδέρφη, έχει βγει όλο το σόι. Όλο. Πάμε να ακούσουμε το σόι Καϊλή. Το σόι όλο. Τι να πει, ακούστε το. Είμαστε όλοι παγωμένοι με αυτό που έχει γίνει και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η Εύα είναι μια πανέξυπνη κοπέλα, δημιουργική, που από μικρή ασχολείται με τα πολιτικά θέματα. Εμείς είμαστε συγκλονισμένοι σαν οικογένεια. Ό,τι ξέρετε, ξέρουμε και εμείς από πλευράς ειδήσεων που βλέπουν στην τηλεόραση και στο τηλεόραση. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την βελτιστική δικαιοσύνη. Τι να σας πω. Η γυναίκα έχει κρυθεί από όλους στο παρελθόν, θα κρυθεί και για το μέλλον. Θα κρυθεί πιστεύω και από την ιστορία. Αυτό που γίνεται είναι ψεύτικα συστήματα. Ορκίζομαι και στο Ευαγγέλιο πως είναι αθώα η Εύα Καϊλή. Ήταν καλό κορίτσι, ταπεινό, φρόνιμο, ήσυχο και κοίταζε την οικογένειά της. Μάλιστα. Σε πολύ λίγο θα δούμε και τη φωτογραφία αυτή, τη λευτεριά στην Εύα μας, η οποία έχουν βγει κάποιοι και υποστηρικτές της. Θα το δούμε και αυτό σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο έχουμε. Το σόι βγήκε. Τα είπε. Το έχουμε. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ. Βάλτε φουλ εικόνα. Βάλτε φουλ εικόνα. Φουλ εικόνα, παρακαλώ. Η μοναδική πολιτικός που τα άρπαξε από άλλη χώρα και δεν έφαγε λεφτά των Ελλήνων. Άξια. Παράδειγμα προς μίμηση. Λευτεριά στην Εύα μας. Αυτό φωνάζουν οι θαυμαστές της. Και έχουν βάλει και ωραία φωτογραφία πολύ. Να τα λέμε και αυτά. Ωραία, σεξι φωτογραφία. Ναι. Κάποιος δες και είναι για το περιοδικό. Ναι. Όλο πρέπει να είναι φωτογράφηση από περιοδικό. Εδώ. Έτσι κι αλλιώς. Συμφωνούν οι τηλεθεατές, είναι η μοναδική πολιτικός που τα άρπαξε από άλλη χώρα. Και δεν έφαγε τα λεφτά των Ελλήνων. Ακούτε, κυρία Χαραλιμονή. Άξια, τις λένε. Μπράβο, Εύα μου. Δεν έφαγες από τους Έλληνες τα λεφτά. Από τους ξένους τα πήρες. Παράδειγμα προς μίμηση. Λευτεριά στην Εύα μας. Απίστευτο. Δόξα τω Θεώ, γελάσαμε και σήμερα. Μπορείτε να μεγαλώσετε λίγο έτσι κάπως, με κάποιο τρόπο, να το βλέπουμε λίγο καλύτερα. Σας δίνουμε και λίγο χρόνο. Καταλάβατε. Έτσι είναι το πράγμα. Πάμε να το φάνε το κορίτσι, το καημένο. Τι έκανε. Πήρε μαύρες σακούλες με λεφτά. Δεν χωράγανε. Από τους άλλους. Δεν χωράγανε. Από τους Καταριανούς. Τους Καταριανούς τα πήρε. Δεν τα πήρε από εμάς. Ας πάρει από τους ξένους.
Από το να κλέβουν λέει τα ελληνικά δημόσια ταμεία, στα πάρει του άλλου. Τι έκανε. Και αυτό έχει ένα point. Γιατί σακούλες, όχι, βέβαια. Σακούλες με λεφτά. Έτσι. Και τι έγινε, αλλά μπορεί να και σκουπίδια. Λέει, τι πήρε το κορίτσι μου. Κάτι εκατομμυράκι εκεί μπορούσε να με πει πόσα πήρε. Αυτό φωνάζουν. Υποστηρικτές της. Έχει γίνει ολόκληρη εκστρατεία για την ελευθεριά στη Εύα Σκαλή. Τι να κάνουμε. Το κορίτσι λέει δεν πήρε το από τα κρατικά ταμεία λεφτά. Δεν έκλειψε τους Έλληνες. Τις τα δώσαν οι ξένοι. Και τι είπε. Ότι το κατάρτηκε, έχουν καλά, πώς είπε. Εργασιακές συνθήκες. Εργασιακές συνθήκες, μια χαρά λέει. Είπε και τίποτα, λέει, κακό. Άμα έτσι τα βλέπει, μπορεί να βλέπει τους μαστιγών τους άλλους και να λέει τι ωραίο είναι, μ' αρέσει και εμένα. Ρίξε μου και εμένα μία. Είναι, πώς, από ποιο οπτική γωνία τα βλέπεις. Το ξέρετε αυτό, κυρία Λεμονή. Μπορεί να βλέπει ένα να μαστιγώνουνε και να ρίξε μου και εμένα μία, μ' αρέσει. Να μαστιγώνουνε. Είναι ανά από ποιο οπτική γωνία τη βλέπεις. Ίσως να ακολουθήσουν και αυτή τη γραμμή οι δικηγόροι της Εύας Σκαλή.